Τα τελευταία 24 ώρα έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα ακόμα ένα αντισημιτικό σκάνδαλο. Μόνο που αυτή τη φορά πρωταγωνιστής δεν είναι η ακροδεξιά, οι νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής, οι διάφοροι θρησκευόμενοι χριστιανοί Ταλιμπάν, αντισημίτες, αλλά αυτή την φορά πρόκειται για τους φίλους μας μεσαγωγικά αντιρατσιστές αριστερούς και πιο συγκεκριμένα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τον δημοσιογράφο και υποψήφιο περιφερειάρχη για Κεντρική Μακεδονία του κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ακούει στο όνομα Θεόδωρος Καρυπίδης. Ο οποίος μάλιστα προτάθηκε αυτή την θέση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, πριν μερικά 24 ώρα, βγήκε στη δημοσιότητα πρώτη φορά από τον κύριο Μουρούτη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Τύπου, και διαμέσου αυτού διαδόθηκε στο ίντερνετ, και εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι εμείς ήμασταν ως Εβραϊκό Φως μία από τις πρώτες πηγές στις οποίες εμφανίστηκε τουλάχιστον σε εμάς το θέμα αυτό. Και έτσι λοιπόν στο διαδίκτυο διαδόθηκε ένα μήνυμα που είχε γράψει ο Καρυπίδης στο Facebook του, στη σελίδα του, στις 15 του Ιουνίου του 2013, και το οποίο μετέπειτα είχε ξαναεμφανιστεί σε διάφορα αντισημιτικά και νεοναζιστικά site. Κάθεται λοιπόν ο δημοσιογραφάκος αυτός Καρυπίδης, που χαρετίζεται επίσης με τον Κασιδιάρη, και ο οποίος έχει, και θετικά, έχει πει και θετικά σχόλια για την ναζιστική γιάφκα της Χρυσής Αυγής, και κάθεται και μας γράφει τα εξής στις 15 στα μέσα του Ιουνίου του 2013, και μας λέει: η νέα τηλεόραση της Ελλάδας, λέει, ονομάζεται Νερίτ, που είναι εβραϊκό όνομα για κορίτσια και σημαίνει στα εβραϊκά κερί. Βέβαια εδώ πέρα να πούμε ότι στα εβραϊκά κερί είναι νερ, και υπάρχουν και ονόματα κοριτσιών όντως που βγαίνουν από αυτό το όνομα, βασικά το όνομα Νιρίτ για παράδειγμα, όπως και άλλα ονόματα παρόμοια με το νερίτ, Νουρίτ κτλ. Και προέρχεται, λέει, από το εβραϊκό νέρα και δίνεται στα κορίτσια που γεννήθηκαν κατά το Χανουκά, κατά τη Χανουκά, λέει, και λέει το κερί, λέει, της ανθρηνικής γιορτής Χανουκά. Και μετά μας λέει, κοιτάξτε, λέει, δηλαδή τι γιορτάζουν οι Εβραίοι κατά την ανθρηνική γιορτή του Χανουκά, κατά τη νίκη τους, λέει, κατά του Μέγα Αλεξάνδρου. Και εδώ πέρα βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει στοιχειώδη καν γνώση τι είναι η γιορτή του Χανουκά. Πρώτα απ' όλα, και φυσικά και δεν πρόκειται για μια ανθεληνική γιορτή όπως αυτή το εννοούν οι αντισημίτες, και φυσικά δεν ήταν καθόλου εναντίον του Μέγα Αλεξάνδρου, ο οποίος θεωρείται μάλιστα ήρωας στον Ιουδαϊσμό και δίνουμε και το όνομά του στα παιδιά μας. Απλά ήταν εναντίον των Ελληνιστών, ναι, των Ελληνιστών Σελευκίδων της εποχής του Αντίοχου του Επιφανούς, του Αντίοχου του Τέταρτου, η λεγόμενη θρηλυκή επανάσταση των Μακαβαίων, η οποία μάλιστα Μακαβαίοι, αν έχει πρόβλημα ο κύριος Καρυπίδης, θεωρούνται και Άγιοι από την ίδια την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία. Υπάρχει και μέρα μάλιστα το καλοκαίρι που λέγεται ως η μέρα των Αγίων Μακαβαίων από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και συνεχίζει λοιπόν ο Καρυπίδης και λέει: το όνομα Νερίτ είναι συγγενές με το λέει Μπενέμπερίτ και φινυπονοούμενο. Φυσικά βέβαια και τα δύο ονόματα είναι θηλυκά, Νερίτ και Μπερίτ στα εβραϊκά. Και λέει και φημολογείται, λέει, ότι ο διευθυντής της νέας τηλεόρασης της Ελλάδας μπορεί να είναι, λέει, ο Παπαχελάς, τότε λέει γράφει, το αστέρι της Bilderberg, ο πλέον κατάλληλος. Συνεχίζει και μας λέει τα εξής ο Καρυπίδης: ο Σαμαράς άναβε ένα-ένα τα κεριά Νερίτ στην επτάφωτη λιχνία των Εβραίων και βάζει φωτιά στην Ελλάδα.
Μετά λέει την επίσκεψή του, λέει, στη συναγωγή της Θεσσαλονίκης, τι ηρωνία, λέει, μέσα στην πατρίδα του Μέγα Αλεξάνδρου, οργανώνει νέα Χανουκά κατά των Ελλήνων. Αυτά τα σχόλια φυσικά τα οποία έχουν κάνει τώρα και το γύρο του διαδικτύου φανερώνουν για το πόσο αντισημίτης είναι αυτός ο Καρυπίδης. Ένα αντισημιτισμό διάχυτο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους νεοναζιστές και χιτλερικούς της Χρυσής Αυγής. Και μετά τι γίνεται? Ξαφνικά βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που μας το παίζουν αντιρατσιστές και αντιαντισημίτες. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει, ή μάλλον καλύτερα καλύπτει στους κόλπους του τέτοιους αντισημίτες, ή ακόμα καλύτερα τους δίνει επίσης και πλάτες. Γιατί ακριβώς μόλις το θέμα αυτό ανακοινώθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι δεν δεχόμαστε μαθήματα αντιρατσισμού και αντιρατσιστικών πεπιθήσεων. Και μάλιστα βγήκαν να μιλήσουν και εναντίον της επέμβασης κάποιων εβραϊκών αμερικανικών στελεχών, όπως του κύριου David Harris του AGC, ο οποίος δικαιολογημένα σηκώθηκε και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φανερώνει ένα αντισημιτικό πρόσωπο αρκετά παρόμοιο με αυτό της Χρυσής Αυγής. Και μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ο αντισημιτισμός είναι διάχυτος σε όλη την ελληνική κοινωνία δυστυχώς και μέσα σε όλα τα κόμματα. Και αμήν τι άλλο, θεωρούμε τον αντισημιτισμό της αριστεράς και της ακροαριστεράς, που καλύπτεται πολλές φορές κάτω από το προσωπείο του αντισιωνισμού, ως ακόμα χειρότερο και από τον αντισημιτισμό της ακροδεξιάς, γιατί τουλάχιστον με τους ακροδεξιούς και τους φανατικούς χριστιανούς ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Ενώ αυτοί οι κύριοι αριστεροί της προόδου καλύπτονται κάτω από το προσωπείο του δίθεν αντιρατσιστή και του δίθεν φιλοεβραίου. Φυσικά αγαπάνε τους Εβραίους μόνο ως θύματα, θέλουν τους Εβραίους να είναι μόνο ως θύματα και αμήν τι άλλο, ο Καρυπίδης φανερώνει το αληθινό πρόσωπο της ελληνικής αριστεράς. Ένα πρόσωπο αντισιωνιστικό, ένα πρόσωπο αντισημιτικό μέχρι εσχάτων. Εμείς λοιπόν, ως Εβραϊκός Φως, πολεμάμε κάθε μορφή αντισημιτισμού και κάθε αντισημίτη από οποιαδήποτε πολιτική, ιδεολογική παράταξη και αν προέρχεται. Και καλούμε σε όποιους Εβραίους Ελλάδας έχονται και μας λένε ότι μη βλέπετε παντού φαντάσματα και ότι ελάτε να κάνουμε φίλους τους αριστερούς, ιδού τα αποτελέσματα. Ιδού τα αποτελέσματα. Κάποιοι μέσα στην εβραϊκή κοινότητα, την ελληνική, θέλανε να καλέσουν και να έχουν σχέσεις με τον Κούλογλου, άλλο φαϊντά, άλλο αντισιωνιστικό φερέφωνο και φυσικά κρυφό αντισημιτικό φερέφωνο, τον οποίο την κάλεσαν και στη Λέσχη την εβραϊκή στην Αθήνα, δυστυχώς. Ένα Κούλογλου που σήμερα επίσης φαίνεται να μην βγαίνει να μιλήσει τόσο εναντίον ίσως του φίλου του Καρυπίδη. Και εδώ πέρα ερχόμαστε και λέμε, αντισημιτισμός υπάρχει και υπάρχει και μέσα στην αριστερά και εμείς πρέπει να μάθουμε ως Εβραίοι το εξής. Όχι πάντα ο εχθρός του εχθρού σου είναι φίλος σου. Γι' αυτό καλούμε σε οποιοδήποτε Εβραίο από την Ελλάδα που είναι υπερήφανος Εβραίος, που είναι πιστός Εβραίος, που έχει πάνω του εβραϊκή υπερηφάνεια, την εβραϊκή του ταυτότητα, τον καλούμε και του λέμε μποϊκοτάζ στο αντισημιτικό, στο κρυφό αντισημιτικό, αντισιωνιστικό κόμμα του αντισημίτη Καρυπίδη. Μποϊκοτάζ στις εκλογές και μαύρο στο κόμμα του αντισιωνιστή Τσίπρα. Που είναι προετοιμασμένος, ενώ η Ελλάδα πνίγεται, το πρώτο πράγμα που να κάνει είναι να κόψει τις σχέσεις του με το κράτος του Ισραήλ, τις σχέσεις της Ελλάδος-Ισραήλ. Σε αυτούς λοιπόν τους κρυμμένους αντισημίτες τους λέμε, θα μας βρείτε μπροστά σας, μαύρο στην ελληνική αντισιωνιστική και φυσικά κρυφό αντισημιτική αριστερά της Ελλάδας. Αμήν τι άλλο, ο Καρυπίδης αποτελεί το αληθινό πρόσωπο αυτής της αριστεράς. Έτσι για να πέφτουν οι μάσκες.